Είδαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, αφού βλέπουμε την βαθμολογία. Για εμάς ήταν πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι για να πάρουμε 3 βαθμούς. Τους πήραμε και νομίζω στα 90 λεπτά που παίξαμε ήμασταν γενικά καλύτεροι στο αγωνιστικό χώρο, παρά που η ΑΕΣ ήταν συνέχεια επικίνδυνο στους αντιεπιθέσεις. Εντάξει, στο τέλος πήραμε 3 βαθμούς, πάρα πολύ σημαντικούς για εμάς. Είμαι περήφανος για τους παίκτες, για την ομάδα. Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά και να κάνουμε τι θέλουμε εμείς. Συγχαρητήρια για την νίκη. Ο Θέλος, πριν έρθετε εσείς, έδειχνε πολύ καλά στοιχεία. Ναι. Εσείς, βλέποντας αυτήν την ομάδα, τι περισσότερο θέλετε να δώσετε για να δείτε ακόμη καλύτερη στη συνέχεια? Αυτά να πω στους παίκτες στα απορριτήρια. Εμείς τα ξέρουμε, δεν θα τα πω. Ό,τι λέω στα απορριτήρια δεν θα βγει έξω. Δηλαδή, ξέρουμε που πρέπει να δουλέψουμε. Ξέρω ότι υπάρχει ποιότητα στην ομάδα. Είδα τα προηγούμενα παιχνίδια που δεν ήμουν εγώ προπονητής. Είδα καλή ομάδα με ποιότητα, ξανά λέω. Εντάξει, να το δουλέψουμε και να πάρουμε τους στόχους μας. Είναι γεγονός ότι το σημαντικότερο πρόβλημα του Οθέρλου στις 9 πρώτες αγωνιστικές που είδα τουλάχιστον τα πλήστα παιχνίδια του ήταν να έρθει η πρώτη επιτυχία και να πάρει την ψυχολογία. Η νίκη επί της δόξας έδωσε έναν άλλον αέρα. Η νίκη σήμερα με ανατροπή σκορ και ταυτόχρονα η απομάκρυση από τις θέσεις του υποβιβασμού, ναι, κάνει ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Πιστεύετε ότι ο Θέλος δημιουργεί τις προοπτικές για παραμονή στην κατηγορία από τώρα? Σίγουρα. 100%. Αν δεν το πίστεψα, δεν θα έρθα εδώ στην Κύπρο, στον Οθέλο. Εντάξει.